Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα δεύτερο τρόπο εκτύπωσης. Ο δεύτερος τρόπος εκτύπωσης αναφέρεται στη δημιουργία πινακίδων ή τα λεγόμενα layout. Δημιουργώντας πινακίδες, μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο χαρτί σχέδια από δύο διαφορετικές κλίμακες, μπορούμε να το κάνουμε γραφιστικά όπως θέλουμε. Είναι πολύ εύκολο να τοποθετήσουμε πινακάκι στο σημείο που θέλουμε σε σχέση με το σχέδιό μας και πολλές άλλες διευκολύνσεις. Λοιπόν, εδώ τόσο καιρό μα δείτε, σχεδιάζαμε στην καρτέλα από εδώ κάτω model. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να δούμε δίπλα το layout. Πατώντας πάνω στη λέξη layout, εδώ, όπως βλέπετε μεταφερόμαστε σε μια οθόνη όπου έχει ένα άσπρο χαρτί και στη μέση το σχεδιό μας. Αυτό εδώ το χαρτί που βλέπουμε είναι στην ουσία ένα preview από το χαρτί που θα τυπωθεί. Η διακυκωμένη γραμμή γύρω-γύρω είναι τα όρια που πέρα από αυτό συνήθως ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει. Λοιπόν, για να ορίσουμε το μέγεθος του χαρτιού, θα κάνουμε δεξί κλικ πάνω στη λέξη layout και θα πάμε page data manager. Θα διαλέξουμε ποιο layout θέλουμε να επεξεργαστούμε. Μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά layout. Modify. Θα ανοίξει αυτός ο πίνακας που είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο και διαλέξουμε ένα μέγεθος χαρτιού. Θα βάλω το α2 για παράδειγμα. Θέλω να σας τονίσω, θα το ξαναπούμε και πιο μετά, στο What to Plot θα είναι πάντα layout όταν πρόκειται να εκτυπώσουμε από layout και η κλίμακα, ανεξαρτήτως σε τι κλίμακα θέλουμε να είναι τα σχέδια ή σε τι μονάδες σχεδιάζουμε, θα είναι ένα προς ένα, ώστε ό,τι είναι το χαρτί να βγει αυτούσιο. Και θα πατήσουμε OK. Close. Και τώρα, όπως βλέπετε, το χαρτί μου μεγάλωσε. Τώρα, αυτό εδώ είναι ένα πλαίσιο που μέσα είναι το σχέδιό μας, που άμα βλέπετε μπορώ να το μετακινήσω, να το κάνω ό,τι θέλω. Αυτό είναι το λεγόμενο viewport. Τα viewport, να το πω με πολύ απλά λόγια, στην ουσία είναι τρύπες στο χαρτί που βλέπουν μέσα στη σχεδιαστική μου επιφάνεια, στο model δηλαδή. Λοιπόν, θα σβήσω αυτό το viewport για να δημιουργήσουμε καινούριο από την αρχή. Για να δημιουργήσω ένα καινούριο viewport, θα πάω στην καρτέλα layout. Τώρα, αν εσείς έχετε παλιότερη έκδοση του 13, ενδέχεται να πρέπει να πάτε στην καρτέλα view, εδώ σε αυτό το εικονίδιο, στο model viewport. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, δεν είναι ενεργά, γιατί έχει προσθεθεί η καρτέλα layout. Λοιπόν, για να δημιουργήσω ένα καινούριο, εδώ, θα πω εδώ στο layout viewport και θα πάρω ένα rectangular. Μπορούμε να πάρουμε και ένα πολυγονικό, θα το δούμε στη συνέχεια. Και φτιάχνω ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο, όπως βλέπετε, μπαίνει το σχέδιο. Ωραία. Μπορώ, άμα θέλω, να κάνω και ένα δεύτερο viewport. Μπορώ, άμα θέλω, να μην είναι ορθογώνιο, να έχει ένα πολυγονικό σχήμα. Ή μπορώ, άμα θέλω, αν θέλω ένα στρογγυλό viewport, για παράδειγμα, επειδή εδώ δεν έχω την επιλογή να είναι στρογγυλό, μπορώ από εδώ να του πω object, οπότε να πάρω ένα object σχεδιασμένο και να το κάνω viewport. Τώρα, θα μεγαλώσω λίγο το γκέρσορά μου, δεξί click options, απλά για να καταλάβετε κάτι. Πιστεύω θα βοηθήσει άμα το κάνω αυτό. Λοιπόν, το μεγαλώνω ώστε να πιάνει όλη την οθόνη. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή τώρα. Τώρα είμαι πάνω από το χαρτί. Μπορώ να σχεδιάσω ό,τι θέλω πάνω στο χαρτί μου. Να τραβήξω γραμμές, οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι πάνω στο χαρτί που θα τυπωθούν. Μπορώ να τις σβήσω μετά προφανώς. Λοιπόν, αν τώρα κάνω διπλό κλικ μέσα σε κάποιο viewport, δηλαδή είμαι εδώ, δηλαδή το κέντρο του σταυρώνυμου μου είναι μέσα στο πλαίσιο του viewport, κάνω διπλό κλικ και μπαίνω μέσα. Τώρα, μα δείτε, το σταυρώνυμό μου φτάνει μέχρι τα πλαίσια του viewport και το viewport μου είναι έντονο το γύρω-γύρω. Λοιπόν, αν κάνω τώρα zoom, βλέπετε ζουμάρει το σχέδιο. Για να βγω έξω το viewport, κάνω διπλό κλικ απ' έξω. Τώρα όταν ζουμάρω, ζουμάρει όλο το χαρτί. Λοιπόν, όσο είμαι μέσα, τώρα είμαι μέσα στο viewport, μπορώ κάνοντας zoom να βάλω την κλίμακα που θέλω. Λοιπόν, για να βάλω μια ρεαλιστική κλίμακα, θα πληκτρολογήσω ζήτα από zoom, enter, και μετά τις επιλογές που έχω, θα επιλέξω τη scale και θα γράψω την κλίμακα που θέλω. Όπως και πριν, αν σχεδιάζω σε μέτρα και επειδή το ακόμα και εδώ καταλαβαίνει χιλιοστά, θα του γράψω
και θέλω να τυπώσω παραδείγματος χάρη σε 1 προς 100. Γράψω 1000 διά 100 και μετά πολύ προσοχή θα βάλω XP. Και θα πατήσω Enter. Βλέπετε, το σχέδιο μου λίγο κουνήθηκε, μίκρινε και τώρα αυτό εδώ είναι σε κλίμακα 1 προς 100. Αν ζουμάρω με τη ροδέλα θα χαθεί κλίμακα ακριβίας. Κάνω διπλό κλικ απ' έξω και βγαίνω. Τώρα μπορώ να ζουμάρω. Αντίστοιχα, μπορώ να κάνω και στα υπόλοιπα viewport. Δηλαδή εδώ μπορώ να πάω να κάνω zoom, enter, scale, enter και να γράψω μια κλίμακα. Σχεδιάζω σε μέτρη. Οπότε δια 50, εδώ θα κάνω ένα πολύ μεγάλο zoom. Εδώ. Μπορώ άμα θέλω για να κεντραριστώ να κάνω pan. Με προσοχή όμως να μην χαλάσει το zoom και να βγω έξω. Μπορώ να κάνω, θα σβήσω αυτό το viewport για να μεγαλώσω λίγο αυτό εδώ. Μπορώ να κάνω και χειροκίνητο zoom για να δείξω μία λεπτομέρεια. Εδώ. Και με διπλό κλικ να βγω απ' έξω. Τώρα έχω καταφέρει στο ίδιο χαρτί να έχω 3 διαφορετικές κλίμακες. Τώρα, μπορώ να στο layout πάλι να βάλω ένα viewport, αν βάλω ένα viewport εδώ. Δηλαδή ένα viewport μέσα σε άλλο viewport. Κάνοντας διπλό κλικ και μπαίνοντας σε αυτό το viewport, κάνοντας zoom τι ωραία τι καλά, βγαίνω. Τώρα για να ξαναμπω εδώ, εδώ στο μικρό, δεν μπορώ. Όσο και να προσπαθώ, θα μπαίνω στο μεγάλο. Τι μπορώ να κάνω λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Αφού μπω στο μεγάλο, να πατήσω Ctrl και R. Ctrl και R, Ctrl και R και στην ουσία με κάνει ένα αλλαγή από το ένα viewport στο άλλο. Με διπλό κλικ βγαίνω. Σβήνω και αυτό το viewport, δεν το θέλουμε. Λοιπόν, αν τώρα πάω να τυπώσω, θα πάω πάλι όπως είμαστε από εδώ, print, plot. Ό,τι είπαμε για το CTB μας ισχύει, είναι το ίδιο πράγμα προφανώς. Ό,τι είπαμε για τους εκτυπωτές μας, δηλαδή ή θα βάλετε τον εκτυπωτή αν το έχετε συνδεδεμένο τον plotter ή θα πατήσετε TWG του PDF αν θέλετε να το κάνετε PDF. Τώρα, το χαρτί δεν το πειράζετε γιατί είναι ρυθμισμένο και θα σας χαλάσει την τοποθέτηση. Στο What to Plot θα είναι πάντα layout και η κλίμακα θα είναι 1 προς 1 γιατί έχουμε βάλει μέσα στα viewport κλίμακα. Αν πατήσω preview, βλέπετε, βλέπω το σχέδιό μου. Λοιπόν, τώρα, κλείνω και αυτό να πούμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Επειδή τυπώνω σε 1 προς 1, αν θέλω να σχεδιάσω κάτι εδώ πάνω, οτιδήποτε, θα το σχεδιάσω σε 1 προς 1. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πάω να δημιουργήσω εδώ πέρα το πινακάκι με τις πληροφορίες της εταιρείας μου, μετακινώ λίγο αυτό για να χωρέσει, θα μπορώ να πάω κανονικά με τα εργαλεία σχεδίασής μου και να σχεδιάσω αλλεδιαστάσεις πλέον που θα δίνω, ανεξαρτήτως σε τι μονάδες έχω ρυθμίσει να σχεδιάζω, θα είναι πλέον σε χιλιοστά, γιατί σχεδιάζω πάνω στο χαρτί. Δηλαδή, αν εδώ θέλω να βάλω ένα πινακάκι που είναι α4, θα κάνω ένα ορθογώνιο, το οποίο θα είναι παπάκι, όσο είναι σε χιλιοστά ένα α4. Δηλαδή, πόσο είναι, περίπου 210, ας κάνω επί 290 στο περίπου. Βλέπετε, και αναλογικά έχει βγει καλά. Προφανώς, το σχέδιό μου είναι ρυθμισμένο, όχι πριν, συγγνώμη, είναι ρυθμισμένο σχεδιάζω σε μέτρα. Αν είχα βάλει Drawing Utilities Unit, είναι σε μέτρα. Αν είχα βάλει 290 μέτρα, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι σε σχέση με το χαρτί μου θα είχε γίνει ένα τεράστιο πράγμα. Αλλά αυτό, επειδή είμαστε σε layout, το αντιλήφθηκε σαν να σχεδιάζουμε σε χιλιοστά. Λοιπόν, μπορώ να το τοποθετήσω εδώ στη γωνία. Οπότε βλέπετε είναι πάρα πολύ εύκολο να αντιληφθώ και αν το πινακάκι μου θα πέσει πάνω στο χαρτί, σε τι μονάδες, σε τι διαστάσεις θα πέσει, πώς μπορώ να τοποθετήσω το σχέδιο κτλ. Εντάξει, το έχω κάνει τώρα λίγο μεγάλο. Δεν είναι μάλλον 290, είναι, ας το κάνω 210,210, ας το κάνω τετράγωνο, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ σβήνω και αυτό το viewport και είμαστε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το πινακάκι μπορώ να πάω κανονικά να σχεδιάσω, να το χωρίσω,
πιάνουν όλες οι εντολές σχεδίασης κανονικά. Τώρα, αν θέλω να γράψω κάτι εδώ, πάνω σε ένα layout, πρέπει να φτιάξω ένα text style, το οποίο θα είναι σχεδιασμένο όπως αν σχεδίαζα σε χιλιοστά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όπως είχαμε πει για το text style θα πρέπει να κάνουμε μια μετατροπή, εδώ δεν πρέπει να κάνουμε μια μετατροπή. Δηλαδή, επειδή είμαστε σε χιλιοστά αντιλαμβανόμαστε, το ύψος θα είναι όσα χιλιοστά γράψουμε, τόσα χιλιοστά θα βγουν. Δηλαδή θέλω να τυπωθούν 8 χιλιοστά, θα πάω στο ύψος και θα γράψω 8 χιλιοστά. Apply, close. Οπότε τώρα μπορώ εδώ να πάω και να γράψω ό,τι θέλω. Και αυτό το θα το τυπώσω στο χαρτί μου, θα είναι 8 χιλιοστά. Επίσης, άμα θέλω, μπορώ να βάλω διαστάσεις και στο layout. Και αυτό γιατί, αν έχω δύο σχέδια σε δύο διαφορετικές κλίμακες, αν δείτε, έχουν μικρυνθεί και οι διαστάσεις. Δηλαδή εδώ, επειδή είναι το ίδιο σχέδιο, εδώ είναι μικρούλες, εδώ είναι λίγο πιο μεγάλες. Αν δεν θέλω να σημαίνει αυτό το πράγμα, που λογικά δεν θα το θέλω, γιατί διαστάσεις και γράμματα θέλω να είναι ομοιόμορφα σε όλο το σχέδιο. Δεν γίνεται το μισό μου σχέδιο, το μισό μου χαρτί να έχει ένα ύψος διαστάσεων και το άλλο ένα άλλο ύψος. Θα πρέπει να φτιάξω ένα dimension style, new, continue, το οποίο όλες οι ρυθμίσεις θα είναι έτσι όπως έχουμε πει, όπως ό,τι θέλετε. Στο text θα ισχύει, εδώ στο text style έχετε βάλει ένα text style με ύψος 0, ισχύει ότι από κάτω θα έχετε βάλει σε, κανονικά, σε πραγματικά χιλιοστά τυπωμένα πόσα χιλιοστά θέλετε να είναι το ύψος των αριθμών, και μεγάλη προσοχή στο fit, εδώ θα βάζετε πάντα 1. Set current και close. Οπότε τώρα μπορούμε να πάμε να διαστασιολογήσουμε. Βλέπετε τα ως να πιάνουν μια χαρά. Εδώ. Και μπορώ να βάλω την ίδια και εδώ. Και να είναι το ίδιο ύψος. Και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, να πω και κάτι άλλο. Όταν είμαι εδώ πάνω, μπορώ να σχεδιάσω και να σβήσω ό,τι θέλω και να μην επηρεάζεται. Άμα μπω όμως μέσα σε ένα viewport, ό,τι επιλέξω, δηλαδή αν επιλέξω αυτή την πόρτα, βλέπετε, επιλέγεται και από εδώ. Άμα τη σβήσω, επειδή πλέον είμαι στο model, έχει σβηστεί, κάνω διπλό κλικ απ' έξω, και από το model. Δηλαδή, όταν είμαι μέσα σε ένα viewport, ό,τι αλλαγή κάνω επηρεάζει και τα διπλανά viewport, αν φαίνεται αυτό το κομμάτι, και το model. Πατάω Ctrl-Z για να επαναφέρω την πόρτα. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Οι διαστάσεις τώρα που έχω βάλει εδώ πέρα είναι πάνω στο χαρτί. Δηλαδή, αν εγώ μετακινήσω το viewport, το κάνω move, πιάνει μαζί και αυτό. Καλό αυτό. Σε παλιότερες εκδόσεις μπορεί να μην σας το πιάνει. Όχι μπορεί, σίγουρα δεν θα σας το πιάνει. Θα μετακινείτε το viewport και η διάσταση θα μένει στη θέση της. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή η διάσταση που έχει μπει πάνω στο χαρτί, στο model, δεν φαίνεται. Δεν υπάρχει, είναι πάνω στο χαρτί. Και σε προηγούμενες εκδόσεις, δηλαδή εγώ μέχρι πριν από λίγο καιρό δούλευα τη 2011, κάναμε move το viewport και η διάσταση έμενε εκεί. Δεν μετακινούτανε μαζί. Τώρα, αν δεν θέλετε το πλαίσιο, αυτό εδώ, το πλαίσιο του viewport, να εκτυπώνεται, γιατί δεν είναι ωραίο, ούτε εγώ μπορεί να ήθελα πάντα να εκτυπώνεται, τι μπορείτε να κάνετε? Θα δημιουργήσετε ένα layer, θα το πείτε viewport, παραδείγματος χάρη, θα βάλετε ό,τι χρώματα θέλετε, δεν έχει σημασία, και θα του πείτε, θυμάστε είχαμε πει ότι αν είναι παγωμένο off ή freeze,
δεν φαίνεται και δεν εκτυπώνεται, αλλά δεν φαίνεται κιόλας. Ενώ άμα θέλετε να το βλέπουμε, αλλά απλά να μην το τυπώνουμε, θα του πούμε απλά να μην τυπώνεται. Και θα κλείσουμε. Και θα επιλέξω αυτά τα δύο και θα τα βάλω στο layer viewport. Οπότε τώρα, αν πάω να το εκτυπώσω, print plot, βάλουμε PDF, την WG του PDF, τα πενάκια μας τα έχουμε φτιάξει από το προηγούμενο παράδειγμα, εδώ layout, εδώ το scale, το χαρτί το είχαμε ρυθμίσει πριν και κάνουμε preview. Βλέπετε, το πλαίσιο πλέον δεν φαίνεται. Τώρα, αν στο viewport θέλετε να βάλετε μία εικόνα, θα τη βάλετε στο model, όπως έχουμε πει, insert, attach. Ωραία. Θα εισάγετε μία εικόνα. Ας βάλω παραδείγματος χάρη ένα από τα σχέδια που έχω φωτοτυπία. Αυτό εδώ. Λοιπόν, αν θέλω να βάλω μία εικόνα λοιπόν, τη βάζω όπως έχουμε πει. Εδώ. Στο model, σε ένα σημείο. Και μετά, στο layout, θα φτιάξουμε ένα viewport. Ωραία. Εδώ που θέλουμε να μπει εικόνα, θα κάνουμε διπλό κλικ να μπούμε μέσα και θα κεντράρουμε στη φωτογραφία που έχουμε βρει στο model μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να εισάγουμε εδώ εικόνα απευθείας. Παρ' όλα αυτά μας βολεύει πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να γράψουμε υπομνήματα, να τραβήξουμε βελάκια και όλα αυτά να είναι τοποθετημένα σωστά στην πινακίδα. Στο model είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθούμε πώς πρέπει να μπουν, ώστε στο χαρτί να είναι τοποθετημένα εν τέλει σωστά.